κινδυνεύει ο ΣΥΡΙΖΑ με μια καινούρια διάσπαση μπροστά σε όλα αυτά που έχει να ψηφίσει. Ναι, δεν νομίζω ότι μπαίνει ένα τέτοιο θέμα. Δηλαδή, από όσο παρακολουθώ, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάντα ένα, θα έλεγα, δημιουργικό διάλογο στο εσωτερικό του για διάφορα πράγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος μαζί με έναν σύντροφό του είχε γράψει 2-3 βιβλία στα οποία βρέθηκαν μπροστά λίγους μήνους πριν κατά τη διαπραγμάτευση. Και έχει και μια ευελιξία να μπορεί να συνθέτει πράγματα και ανάλογα με τις εξελίξεις. Αυτό είναι πολύ μεγάλο όπλο. Απ' την άλλη πάντα, θα έλεγα ότι εδώ έχουμε, δηλαδή ειλικρινά σήμερα η εικόνα και του κυρίου Μαϊμαράκη, αλλά και η απένθηση που γίνεται, είναι μια κλασική νέα δημοκρατία από τα παλιά παλαιοκομματικού χαρακτήρα, θα έλεγα, η οποία είναι και σε απόσταση από τα πράγματα, απόσταση από τις εξελίξεις, σε απόσταση από αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη. Κοιτάξτε τη θέση της για το μεταναστευτικό. Δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα πια, ότι είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλο τον κόσμο. Εδώ, δηλαδή, κοινή λογική χρειάζεται. Δεν μπορείς να πεις ότι εγώ θα υψώνω φράχτες, θα διώχνω τον κόσμο, θα τους επαναπροωθώ. Είπε τέτοια πράγματα σήμερα ο κύριος Μημαράκης. Δεν έχει σχέση με την Ευρώπη. Δεν είπε τέτοια πράγματα. Αυτό είπε. Μίλησε για επαναπροώθηση. Πηγαίνετε να δείτε την κοινή λογική του ΣΥΡΙΖΑ που οδηγεί. Τι σας ενοχλεί το παιδί του Άριος? Πού θα πάνε οι άνθρωποι αν δεν πάνε στις πλατείες, δηλαδή? Πού θέλετε να πάνε? Εγώ έχω την άποψη ότι. Πού θέλετε να πάνε οι άνθρωποι αυτοί? Είχα από την αρχή την άποψη ότι. Το προσφυγικό, το μεταναστευτικό. Δεν πρέπει να είναι θέμα κομματική αντιπαράθεση σε αυτές τις εκλογές. Δεν πρέπει να είναι. Σε κάποια πλατεία. Διότι πρώτον είναι ένα πρόβλημα που μας ξεπερνάει και δεύτερον. Τι να κάνουμε? Ο ωφελημένος από μια διαμάχη για το κομματική, γι' αυτό είναι άλλο. Κυρία Σμακοπούλου, έχετε κάποια λύση? Λοιπόν, αφήστε το. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ που μείνατε ως αργά σήμερα κοντά.